Ευνηδιαστική συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη είχε ο πρόεδρος της Λιβύης με τον Ερντογάν. Πάμε στη Μαρία Τσαγκάρη για να μας πει περισσότερες πληροφορίες. Μαρία. Από το Κατάρ βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη και συναντήθηκε με τον Ερντογάν. Είχαν μια συνάντηση και κλεισμένων των θυρών και δεν έγιναν δηλώσεις. Ο Ερντογάν βέβαια συναντήθηκε με τον Φαγές Αλ-Σαράτζ, τον ηγέτη της Λιβυκής κυβέρνησης που αναγνωρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη, σε λιγότερο από ένα μήνα, στη σκιά των διεθνών αντιδράσεων που προκάλεσε η υπογραφή της συμφωνίας του στις 27 Νοεμβρίου. Τώρα υπάρχουν πολλά σενάρια και προσπαθούν να εξηγήσουν τον λόγο αυτής της συνάντησης και πολλοί σημειώνουν ότι ίσως να έχει να κάνει με το ότι προελάβνει ο στρατηγός Χαφτάρ στην Τρίπολη. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι ο Ερντογάν έδωσε βίζα, μπορούν να ταξιδέψουν χωρίς βίζα μάλλον, οι Λίβοι πολίτες κάτω των 16 ετών και άνω των 55, ίσως σε μια προσπάθεια να προστατεύσουν τους άμαχους σε περίπτωση που ο Χαφτάρ μπει μέσα στην Τρίπολη, Κωνσταντίνα. Θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό τις επόμενες μέρες. Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ.